Ιστορία όμως έγραψε σήμερα και η ελληνική συγχρονισμένη κολύμβηση και μάλιστα με μια ηρακλειώτισσα στην αποστολή. Εμείς θα συνδεθούμε για πολύ λίγο με τη Βαρκελόνη. Εκεί μας περιμένει η Κρίστη Γιαλαμά. Να της πούμε τα συγχαρητήρια. Τα καταφέρατε, Κρίστη και τα υπόλοιπα κορίτσια. Η Ελλάδα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εσύ, μια κοπέλα από το Ηράκλειο, βλέπεις το όνειρό σου να γίνεται πραγματικότητα. Θα είσαι στο Τόκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήριά σας. Ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό και πιστεύω ότι οι κόποι μας ανταμείβονται τώρα. Πώς το πανηγυρίσατε ή μάλλον έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε πετύχει? Η αλήθεια είναι ότι μας φαίνεται ακόμα απίστευτο, διότι η Ελλάδα έχει να δηλώσει συμμετοχή με ομαδικό πρόγραμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2004. Και μας φαίνεται απίστευτο το ότι το καταφέραμε αυτό. Το πανηγυρίσαμε εννοείται, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Mm-hmm. Ήταν το όνειρό σου, έχεις φύγει από την Κρήτη κάποια χρόνια, δουλεύεις γι' αυτό, το ζούσες, το έζησες μέχρι την τελευταία στιγμή σήμερα. Φαντάζομαι ότι περνάνε πολλές στιγμές και από το δικό σου μυαλό. Κρίστη, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Εδώ και 3 χρόνια έχω φύγει από το σπίτι μου στην Κρήτη και έχω μετακομίσει στην Αθήνα. Με σκοπό να πάρω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τώρα που το καταφέραμε όλοι μαζί σαν ομάδα, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη και πιο χαρούμενη για την ομάδα. Και όπως το είπαμε και πριν από λίγες ημέρες, γνωρίζουμε πολύ καλά πως το αφιερώνεις και κάπου ψηλά. Είναι γεγονός αυτό. Ναι, εννοείται, ναι. Εμείς να σου ευχηθούμε πάντα τέτοιες στιγμές στη ζωή σου και στην καριέρα σου. Ό,τι καλύτερο, μας κάνατε υπερήφανους, Κρίστη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την Κρίστη Γιαλαμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία.